Παναγιώτατε, Σεβασμιότατη, ετοιμότατε κύριε Γενική Πρόξενε της Ελλάδας και εκπρόσωπο του Δηλωματικού Σώματος, κύριε Έπαρχε και Δήμαρχε των πριν κυβωνήσεων, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι μεγάλη τιμή και συγκίνηση για μένα που με τη χάρη του Θεού και την άδεια και ευλογία του Παναγιωτάτου βρίσκομαι εδώ σήμερα μαζί με τους εκλεκτούς μουσικούς, τους τραγουδιστές Dilek Koç και Τσιχάνο Καν. Αυτός ο χώρος φέρνει στο νου μου και στην καρδιά μου, όπως και στο νου και στις καρδιές όλων σας, μνήμες και ιστορικές στιγμές ενός χρυσού παρελθόντος, το οποίο παρήγαγε ήθος και πολιτισμό οικουμενικών διαστάσεων. Αυτό το παρελθόν ήρθαμε να τιμήσουμε σήμερα. Παρελθόν το οποίο κόπηκε απότομα και με την παρουσία όλων μας ελπίζουμε αυτό το παρελθόν να συνδεθεί με ένα συνεχές παρόν και με ένα λαμπρό μέλλον. Παναγιώτατε, είσαστε η προσωπικότητα εκείνη που συνδέεται με το ένδοξο παρελθόν του ιερού αυτού χώρου. Χαράζετε το παρόν και τις ευίωνες προοπτικές του μέλλοντος και σε αυτήν την προσπάθειά σας σας στηρίζουμε. Ευχαριστώ. Sayın Patrik Hazretleri, Sayın Mitropolitler, Sayın Yunanistan Başkonsolosu ve değerli diplomatlar, Sayın Adalar Kaymakamı, Sayın Adalar Belediye Başkanı, baylar ve bayanlar, hoş geldiniz. Sayın Patrik Hazretleri'nin izni ve takdisleriyle değerli müzisyenler ve şarkıcı arkadaşlarım Dilek Koç ve Cihan Okan eşliğinde burada sizlerle buluşma imkanına sahip olmam beni onurlandıran ve aynı zamanda çok duygulandıran bir olay. Bu tarihi mekan bende olduğu gibi mutlaka sizde de altın bir dönemin tarihi anlarını canlandırıyor. Öyle bir dönem ki buradan bütün evrene kültür ve ahlak yayıldı. Bugün buraya bu geçmişi ve aniden sonlandırılan bu dönemi onurlandırmak için geldik. Ümidimiz bu geçmişin şimdiki zamana dönmesi ve gelecekte de devam etmesidir. Sayın Patrik Hazretleri, siz bizi bu tarihi mekanın şanlı geçmişiyle buluşturan, bugünün ve yarının yolunu çizen şahsiyetsiniz. Bu çabanızda sizi sonuna kadar destekliyoruz. Συνεχίσουμε με ένα τραγούδι που η μουσική του γράφτηκε το 2006 για το συνέδριο των Ρωμιών εδώ στην πόλη και έγραψε στίχους απάνω σε αυτή τη μουσική η Ελένη Γιώγα στα ελληνικά και στα τούρκικα η Dilek Koç. Dilek Koç και Τσιχάνο Καν. Στον απόρριο
το ίδιο χώμα και απ' των ψυχών τα κοιτάσματα οι πηγές με τα θαύματα μ' αναστέλουνε. Thank you.
Παναγιώτατε, σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς, σεβαστοί αδελφοί, εντιμότατοι κύριε Γενικέ Πρόξενε, εντιμότατοι κύριοι Πρόξενοι, δεν βλέπω κανέναν σας και αυτό το λόγο μιλάω στην τύχη, πάντως σας χαιρετούμε όλους με πολύ αγάπη. Η καλλιτέχνης, της οποίας η παρουσία μας τιμά, αλλά όπως είπε και η ίδια, τιμάται από τη δική μας παρουσία και από την ιστορικότητα του χώρου αυτού, είναι η γνωστή σε όλους μας Ευανθία Ρεμπούτσικα, της οποίας σύντομο βιογραφικό σημείωμα θέλω να αναγνώσω με το σκοπό να γνωρίζουμε ποιος είναι αυτός ο οποίος μας τιμά και μας δίνει τη χαρά απόψε το βράδυ. Γεννήθηκε λοιπόν στην Κάτω Αχαΐα. Είναι μέλος της γνωστής οικογενείας μουσικών, αδελφή της Ιωάννας, της Μαρίας και του Πλουτάρχου Ρεμπούτσικα. Από 6 ετών άρχισε να σπουδάζει βιολί στο Πατραϊκό Οδείο. Από το 70 μέχρι το 79 συνεργάζεται με Έλληνες συνθέτες και ερμηνευτές, κάτι που συνεχίστηκε και μετά το 79, όταν επέστρεψε από το Παρίσι ολοκληρώνοντας τις σπουδές της στην École Normale de Musique. Ακολουθούν συνεργασίες αργότερα με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Τρίτου Προγράμματος, καθώς και με την σύγχρονη ορχήστρα της ΕΡΤ. Στις αρχές της δεκαετίας του 80 συμμετέχει στο Μουσικό Αύγουστο που διοργάνωσε ο Μάνος Χατζηδάκης. Το 92 κυκλοφορεί ο πρώτος δίσκος της με τίτλο «Στη λίμνη με τις παπαρούνες» σε συνεργασία με τον Παναγιώτη Καλατζόπουλο και την ερμηνεύτρια Στασινοπούλου. Το 95 αποκινούμε τον Παναγιώτη Καλατζόπουλο και με στίχους του Άρη Δαβαράκη δημιουργεί πραγματικά το «Αθώος Ένοχος», δίσκο που φέρνει στο προσκήνιο ένα νέο τότε τραγουδιστή, τον γνωστό μας σήμερα Γιάννη Κότσιρα. Η συνεργασία της με τον Γιάννη Κότσιρα συνεχίζεται και στο δίσκο «Μόνο ένα φιλί», σε στίχους Ελένης Ζιώγα, άλμπουμ που έγινε πλατινένιο, καθώς και στο, αυτό το γνωρίζουμε νομίζω όλοι, το «Φύλακας Άγγελος» το 1999. Παράλληλα με την προσωπική της δισκογραφία γράφει μουσική για τηλεοπτικές σειρές όπως το «Εσύ αποφασίζεις»,
η προδοσία του Νίκου Κουτελιδάκη, το Αθήνα Θεσσαλονίκη του Χρήστου Παλιανόπουλου, αίθουσα του θρόνου της πηγής Δημητρακοπούλου και άλλους. Από αυτές τις κατά καιρούς συνθέσεις προέκυψε και το Αστέρι και η Ευχή, δίσκο στο οποίο συνεργάστηκαν η σοπράνο Σόνια Θεοδωρίδου, η Έλλη Πασπαλά και η Καρολίν Λαβέλ. Το χειμώνα του 2000 έγραψε μουσική για την παράσταση «Στάση Κουταλιού» με συνοθεσία του Κοραή Δαμάτη. Ο δίσκος με τίτλο «Μικρές ιστορίες» είναι ορχιστρικός στο μεγαλύτερο μέρος του, ενώ συμμετέχει η σοπράνο Μαριάννη Ριγάκη και δύο τραγούδια ερμηνεύει η Ελευθερία Αρβανιτάκη σε στίχους Λίνας Νικολακοπούλου και Ελένης Ζιώγα. Εβραίος έγινε γνωστή για τη μουσική της στην ταινία «Πολίτικη κουζίνα». Το 2006 ανακηρύχθηκε μουσική ανακάλυψη της χρονιάς από τη Διεθνή Ακαδημία Soundtrack και τιμήθηκε με βραβείο καλύτερου νέου συνθέτη για τη μουσική της τουρκικής ταινίας «Ο πατέρας και ο γιος μου» που σκηνοθέτησε ο Τσαγκράν Ιρμάκ. Στην ίδια κατηγορία η Ρεμπούτσικα κέρδισε τον Nick Cave, ο οποίος ήταν υποψήφιος για τη μουσική της ταινίας «The Proposition», καθώς και τον Douglas Papps που έγραψε το soundtrack του «Τερατόσπιτου». Η πεντάδα των υποψηφίων προέκυψε από περίπου 3.000 μουσικές που υποβλήθηκαν από όλον τον κόσμο. Το βραβείο για την ανακάλυψη της χρονιάς απονεμήθηκε μαζί με άλλα κινηματογραφικά μουσικά βραβεία στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Γάνδης στο Βέλγιο. Αυτά για σας. Και τώρα στην επίσημη γλώσσα μας. Σαΐν μπελετιέ μπασκανομές, σαΐν ντίν μπιουκλερημής, ve aziz kardeşlerimiz, bu akşam bulunduğumuz bu tarihi okul tepesine şeref veren ve bu okul tepesinden şeref alan sanatkarımız Evantia Rebuçika'dır. Evantia Rebuçika, Yunanistan'ın aşağı Ahaya bölgesinden değerli müzisyenler yetiştirmiş bir ailede dünyaya gelmiştir. 6 yaşındayken Patra Konservatuvarı'nda keman eğitimine başlamıştır. 1970 ve 79 yılları arasında Yunanlı besteci ve yorumcularla birlikte çalışmıştır. Bu çalışmalarını Paris'in École Normale de Musique'den mezun olduktan sonra da sürdürmüştür. Devamında 3. programın Senfoni Orkestrası ve Yunanistan Radyo Televizyonu'nun Modern Orkestrası ile beraberce çalışmaları olmuştur. 80'li yıllarda Manos Hatzidakis'in organize ettiği müzik Ağustos'una katıldı. 1992 yılında Panayoti Kalajopoulos ile birlikte ve Christi Stasinopoulos'un eserlerini yorumladığı Papatyalı Göl'de Stilimni Metis Paparunis isimli ilk plağı çıkmıştır. Bu çalışmayı birçok albüm çalışması takip etti ve 1998 yılında sadece bir öpücük Mono Ena Fili isimli çalışması ile Platin Plak ödülünü kazandı. Albüm çalışmalarının yanı sıra Evantia Rebuçika televizyon dizilerine müzik yazmaktadır. Türk izleyici tarafından da iyi bilinen Bir Tutam Baharat, Η Πολιτική Κουζίνα στα Τουρκικά, filmine yaptığı müzikler ise filmi daha etkileyici ve muvaffak kılmıştır. 2006 yılında Uluslararası Soundtrack Akademi tarafından Çağan Irmak'ın Babam ve Oğlum isimli filmine yaptığı müziklerle en iyi genç besteci ödülüne layık görülmüştür. Σας ευχόμαστε όλους μια ευχάριστη βραδιά απόψε και ευχαριστούμε σας ιδιαίτερως.
δι' αυτού Θεοτάτη Παναγιώτης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κύριος Κύριος Βαρθολομαίος. Παναγιώτατε. Και εγώ δεν σας βλέπω λόγω του φωτισμού, αλλά σας νιώθω όλους πολύ κοντά μου. Ιερότατε Μητροπολίτα Μοσχονησίων και καθηγούμενε της Ιεράς Μονής της Αγίας Τριάδος, Κύριε Απόστολε, Ιερότατε Μητροπολίτα Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Κύριε Ευγένιε, Εντιμότατε Κύριε Γενικέ Πρόξενε της Ελλάδος, Σαΐν Μπελεδιέμπασκανε, Δε ερλίμησα φιλερημής χώσκελτινης, Ερήτημος Κυρία Ρεμπούτσικα, Φιλόμουσος Ομίγυρης, Η επί 40ετίαν περίπου εν σιωπή διατελούσα πενθυρός και οπωσδήποτε ακουσίος, περίπιστος θεολογική σχολή της Χάλκης, ίνιξεν απόψε τα σπήλας των ευανθών κήπων της, δια να υποδεχθεί την διακεκριμένην συνθέτηδα και δημιουργών ευανθίαν Ρεμπούτσικα και τους εκλεκτούς συνεργάτας της, εντεύθεν και εξ Ελλάδος, δια μίαν συναυλίαν με έργα ειδικά της, η οποία και αναμφιβόλως θα πληρώσει τας ψυχάς όλων μας με πολλήν αγαλίασιν και συγκίνηση. Προ λίγων ημερών, εις τα πλαίσια των εκδηλώσεων δια την Κωνσταντινούπολην ως πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης δια το 2010, η Χάλκη είχε και πάλι να ανοίξει τα σπήλας της και είχε φιλοξενήσει λαμπράν οικαστικήν έκθεσιν σπουδαίων ζωγράφων, περιλαμβάνουσαν αξιολογότατα έργα αφορώντα κυρίως εις την βασιλεύουσαν και τους ανθρώπους της, η οποία έκθεσης και συνεχίζεται. Ήδη την ζωγραφικήν διαδέχεται η μουσική. Εμούσε διαδέχονται η μία την άλλην και ένα ελπιδοφόρον κλίμα δημιουργείται εις των αδικημένων Άγιων τούτων χώρων. Δύο μικρά ανοίγματα της σχολής, τα οποία ευχόμεθα να προμνηστεύονται το μεγάλο άνοιγμα, δια το οποίο τόσας δεκαετίας αγωνιζόμεθα με όλας τας δυνάμεις μας. Το άνοιγμα προς υποδοχήν νέων φοιτητών, νέων ευελπίδων της Εκκλησίας, να αντυχήσει και πάλιν εις τας αιθούσας του σεπτού τούτου παιδευτηρίου η διδασκαλία της Ορθοδόξου Θεολογίας, το μάθημα της αγάπης και της ειρήνης, ο καθαρός ήχος της Ευαγγελικής Αληθείας. Πολλάς, πολλάκις ελάβομεν και παλαιότερων και τελευταίως υποσχέσεις παρά των επισήμων εκπροσώπων των εντίμων τουρκικών κρατικών αρχών, ότι το δίκαιον αίτημά μας, το οποίο δεν είναι τίποτε περισσότερον από τον σεβασμόν στοιχειώδους ανθρωπίνου και μειονοτικού δικαιώματός μας, πρόκειται να εισακουστεί και η ιστορική σχολή μας, η οποία υπήρξε η δεξαμενή από όπου το Οικουμενικών Πατριαρχείων και όχι μόνον, αντλούσε τα στελέχη του, πατριάρχας, αρχιερείς, πρεσβυτέρους και διδασκάλους του Ευαγγελίου, θα λειτουργήσει ελευθέρως και πάλιν εις τα πλαίσια των νόμων της χώρας. Ήθε λοιπόν εκδηλώσεις αυτές να είναι το προανάκρουσμα της μεγάλης χαράς την οποίαν προσδοκόμεν. Η μεγάλη μουσική ανακάλυψης του 2006, δηλαδή η κυρία Ρεμπούτσικα, ανήκει εις τους φωτισμένους εκείνους ανθρώπους, οι οποίοι πιστεύουν εις την ανάγκη προσεγγίσεως των λαών και μάλιστα των δύο γειτόνων, Ελλήνων και Τούρκων. Αγαπά πολύ την Κωνσταντινούπολη και δηλώνει ότι εδώ νιώθει στο σπίτι της. Έρχεται συχνά. Μας εχάρισε την ανεπανάληπτον μουσικήν επένδυση της υπερόχου ταινίας «Πολίτικη κουζίνα». Συνεργάζεται με εκλεκτούς Τούρκους μουσικούς όπως η κυρία Ντιλέκ Κότς,
που και αυτή έλαβε μέρος στην δημιουργία της πολιτικής κουζίνας, ο κύριος Τζιχάν Οκάν και άλλοι. Σαΐν Κότς, Σαΐν Οκάν, Κός Κελδινής Αραμουζά. Είναι ιδιαίτερα μας χαρά που τόσον η κυρία Κότς, όσον και ο κύριος Οκάν ευρίσκονται απόψε ανάμεσά μας και τους καλωσορίζομεν εγκαρδιότατα. Ήδη τους ακούσαμε προλίγου. Η κυρία Ρεμπούτσικα με τους συνεργάτες της πραγματικώς κτίζουν σπουδαίας γεφύρας μεταξύ των εντεύθεν και εκείθεν του Αιγαίου λαών, οι οποίοι εμπολείς έχουν κοινήν μουσικήν παράδοση. Άλλωστε, η μουσική της κυρίας Ρεμπούτσικα είναι πάντοτε απαλή, ειρηνική, γλυκία, λυρικοτάτη και νήσι τα ευγενεστέρα των χορδών της ανθρωπίνης καρδίας. Δημιουργεί λεπτά αισθήματα και μυστικά συγκινήσεις και καλλιεργεί υψηλών και ευγενές ήθος. Την καλωσορίζομεν εις την Κωνσταντινούπολη και εις την Χάλκιν. Την συγχαίρομεν και την ευχαριστούμεν θερμότατα δια την όλην δημιουργία της, δια την όλην υποδειγματικήν καλλιτεχνικήν πορείαν και προσφοράν της, δια την ευσέβειαν και την αφοσίωσήν της εις το Οικουμενικόν μας Πατριαρχείον, ιδιαιτέρως δε δια την αποψινήν ωραίαν εκδήλωση. Την παρακαλούμε να έρχεται συχνότερα εις την πόλη, διότι η παρουσία της σκορπίζει πολλήν χαράν και εις την Ομογένεια και εις τους Τούρκους φιλομούσους. Κάθε καλλιτεχνική εκδήλωσή της προάγει των πολιτισμών, αναπτερώνει ελπίδας, αναζωογονεί ευγενή όνειρα. Ευχόμεθα δε και παρακαλούμεν από τώρα, όταν θα επαναλειτουργήσει συν Θεό η σχολή μας, να είναι και εκείνη κοντά μας, να μοιραστεί την χαρά της Εκκλησίας και να πραγματοποιήσει μίαν πανηγυρική μουσική εκδήλωση προς εορτασμόν του γεγονότος. Αυτή είναι η ευχή και η κυρία Ρεμπούτσικα το αστέρι και παρακαλούμεν να μην την λησμονήσει. Ας χαρούμε αγαπητοί προσκεκλημένοι μας, αγαπητοί φίλοι, τέκνα εγκυρίω αγαπητά, την πολλά υποσχομένη συναυλίαν αυτήν και ο του κάλους και της αρμονίας δημιουργός Πανάγιος Τριαδικός Θεός ας ευλογεί, ας εμπνέει εις αγαθόν και ας διαφυλάτει όλους μας από κάθε παραφωνίαν της αμαρτίας.
Αλεξάνδρεια. Μάλλον ένα ταξίδι από την Αλεξάνδρεια στη Κωνσταντινούπολη. Σε στίχους του Άρη Δαβαράκη και στους τουρκικούς στίχους έχει γράψει η Δηλεκότς. Κωνσταντινούπολη, σε στίχους Ελένης Γιώβα.
πώς να ξεχάσω εκείνο το πρωί. Αγκαλιά σου που είχα κοιμηθεί και μαζί μας ξύπνησε το φως στην πατρίδα που χάσες μικρός. Και μαζί μας ξύπνησε το φως στην πατρίδα που χάσες μικρός. Thank you.
ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι από την ταινία που έγραψα τη μουσική, την τουρκική ταινία Μπαμπάμ Βεολούμ, Μπρισάν Σταχά, και το έχει τραγουδήσει αυτό το τραγούδι ο Τσιχάνοκαν. Του σκηνοθέτη Τσάνερ Μακ, και είναι και η στίχη του σκηνοθέτη Τσάνερ Μακ. Bir şans daha, bir şans daha verselerdi bana. Her şey başka, her şey başka olur muydu baba? Bir şans daha, bir gün daha verselerdi bana. Hiç korkmazdım. Και στα τουρκικά της Δηλεπ Κότς.
Παναγιώτατε, σεβασμιότατη, ετοιμότατε κύριε Γενική Πρόξενε της Ελλάδας και εκπρόσωποι του Δηλωματικού Σώματος, κύριε Έπαρχε και Δήμαρχε των Πριγκυπωνήσων, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι μεγάλη τιμή και συγκίνηση για μένα που με τη χάρη του Θεού και την άδεια και ευλογία του Παναγιωτάτου βρίσκομαι εδώ σήμερα μαζί με τους εκρηλετούς μουσικούς, τους τραγουδιστές Dilek Kocs και Τσιχάνο Καν. Αυτός ο χώρος φέρνει στο νου μου και στην καρδιά μου, όπως και στο νου και στις καρδιές όλων σας, μνήμες και ιστορικές στιγμές ενός χρυσού παρελθόντος, το οποίο παρήγαγε ήθος και πολιτισμό οικουμενικών διαστάσεων. Αυτό το παρελθόν ήρθαμε να τιμήσουμε σήμερα, παρελθόν το οποίο κόπηκε απότομα και με την παρουσία όλων μας ελπίζουμε αυτό το παρελθόν να συνδεθεί με ένα συνεχές παρόν και με ένα λαμπρό μέλλον. Παναγιώτατε, είσαστε η προσωπικότητα εκείνη που συνδέεται με το ένδοξο παρελθόν του ιερού αυτού χώρου. Χαράζετε το παρόν και τις ευίωνες προοπτικές του μέλλοντος και σε αυτήν την προσπάθειά σας σας στηρίζουμε. Ευχαριστώ. Sayın Patrik Hazretleri, Sayın Mitropolitler, Sayın Yunanistan Başkonsolosu ve değerli diplomatlar, Sayın Adalar Kaymakamı, Sayın Adalar Belediye Başkanı,
baylar ve bayanlar, hoş geldiniz. Sayın Patrik Hazretleri'nin izni ve takdisleriyle değerli müzisyenler ve şarkıcı arkadaşlarım Dilek Koç ve Cihan Okan eşliğinde burada sizlerle buluşma imkanına sahip olmam beni onurlandıran ve aynı zamanda çok duygulandıran bir olay. Bu tarihi mekan bende olduğu gibi mutlaka sizde de altın bir dönemin tarihi anlarını canlandırıyor. Öyle bir dönem ki buradan bütün evrene kültür ve ahlak yayıldı. Bugün buraya bu geçmişi ve aniden sonlandırılan bu dönemi onurlandırmak için geldik. Ümidimiz bu geçmişin şimdiki zamana dönmesi ve gelecekte de devam etmesidir. Sayın Patrik Hazretleri, siz bizi bu tarihi mekanın şanlı geçmişiyle buluşturan, bugünün ve yarının yolunu çizen şahsiyetsiniz. Bu çabanızda sizi sonuna kadar destekliyoruz. Συνεχίσουμε με ένα τραγούδι που η μουσική του γράφτηκε το 2006 για το συνέδριο των Ρωμιών εδώ στην πόλη και έγραψε στίχους απάνω σε αυτή τη μουσική η Ελένη Γιώγα στα ελληνικά και στα τούρκικα η Dilek Koç. Dilek Koç και Cihan Okan.
μαραγκάκι ακούγεται μέση τη Ιστανμπούλ γιος γιασιμισάρι σιωσίνα Hatıralar.